Λεωφόρος Δεκελία στη Νέα Φιλαδέλφια λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής. Άτομα τα οποία φορούν διακριτικά της ΑΕΚ επιτίθονται στους αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Ο δρόμος θυμίζει πεδίο μάχης. Οι νεαροί πετούν ότι βρίσκουν μπροστά τους καρέκλες, τασάκια και φωτοβολίδες. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας με τα λευκά κράνη, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Open, βρίσκονται στη συμβολή των οδών Δεκελίας και Φωκών. Ο ένας από τους δύο κατευθύνεται προς το πεζοδρόμιο που πιάνει έναν άνδρα, ο οποίος φορά μια κίτρινη μπλούζα. Εκείνος όμως τον ρίχνει στο έδαφος. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, περισσότερα από 15 άτομα γρονθοκοπούν και κλωτσούν τον αστυνομικό που δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα, ενώ κάποιος τον μαχαιρώνει στο μυρό με αιχμηρό αντικείμενο. Από θαύμα είναι ζωντανός. Ρόπαλα, σίδερα, ξύλα, ό,τι βρήκαν μπροστά τους, καρέκλες. Ο αστυνομικός βρίσκεται αιμόφυρτος στα χέρια των οπαδών για περισσότερο από ένα λεπτό, όταν στην περιοχή εμφανίζονται ενισχύσεις της ομάδας Δίας. Οι νεαροί οπισθοχωρούν και οι αστυνομικοί κάνουν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οπαδοί κακοποιοί επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν συναδέλφους της Δίας με σκοπό να τους σκοτώσουν. Οι αρχές που χειρίζονται την υπόθεση του τραυματισμού του αστυνομικού της ομάδας Δίας με αιχμηρό αντικείμενο θα προσπαθήσουν να ταυτοποιήσουν τον δράστη από το υλικό που θα συλλέξουν από τις κάμερες ασφαλείας καταστημάτων της περιοχής. Για περισσότερα από 5 λεπτά οι μάχες συνεχίζονται σώμα με σώμα. Οι αστυνομικοί ακινητοποιούν έναν άνδρα, ο οποίος βγήκε μέσα από κατάσημα της περιοχής με τα γκλόπ και του περνούν χειροπέδες. Κατά τη συμπλοκή εξαγριωμένων οπαδών με αστυνομικούς της ομάδας Δίας, εδώ στη διαθάβρωση των οδών Πίνδου και Δεκελίας, υπέστησαν ζημιές δύο υπηρεσιακές μοτοσυκλέτες της αστυνομίας. Γίνανε μπλοκές μέσα στο μαγαζί. Σπάσαν ποτήρια, τραπέζια, καρέκλες, καπνογόνα, δακρυγόνα. Έγινε όλα. Μισή ώρα νωρίτερα από τα επεισόδια στη Δεκελίας, αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους στη γέφυρα Βριούλων στη Νέα Φιλαδέλφια, με τους δράστες να προκαλούν σοβαρές φθορές σε περιπολικό του τοπικού τμήματος.